Τι θέλετε να σας γράψω? Το όνομά σας. Πρέπει να προσέξετε λίγο την υγεία σας, τη μέση σας. Υπάρχει λίγο πρόβλημα στον οργανισμό σας. Από το μισό τμήμα του σωματός, το αυτί σας, το χέρι σας. Αυτό μπορεί να σας δημιουργεί πολλές φορές πονοκεφάλους. Η υπερένταση, ιδίως όταν ανεβαίνετε υψόμετρο, στο στομάχι σας. Και το τελευταίο καιρό υπάρχει και κάποιο πρόβλημα στο κυκλοφορικό σας. Και τώρα θα του δώσω το κλαρίνο. Βοήθησε στο να υπάρξει και να δημιουργηθεί, γιατί αν δεν έπαιζε αυτές τις νότες, αυτό το τραγούδι που μόλις τώρα θα ακούσετε δεν θα ακουγότανε ποτέ. Ακούστε το λίγο. Και από αυτό που θα παίξετε τώρα δημιουργήθηκε το τραγούδι που ακούσαμε. Ναι, ναι. Τρελό ήταν αυτό. Δεν είναι φοβερό? Δεν είναι πραγματικά απίστευτο? Απίστευτο. Και να δούμε και τη συνέχεια της εκπομπής. Να δούμε τη συνέχεια. Ο κύριος Καλκιάς όμως βοήθησε να δημιουργηθεί και άλλο γνωστό τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που μόλις τώρα θα ακούσετε είναι και αυτό δικό του. Ακούστε το λίγο. Και από αυτό που θα παίξετε τώρα δημιουργήθηκε το τραγούδι που ακούσαμε. Ναι, ναι. Θα με χαζέψει. Καλά, έχω πάθει την πλάκα μου με αυτές εδώ τις νότες. Και αυτό το τραγούδι είναι του κυρίου Χαλκιά και εμείς δεν είχαμε ιδέα. Ακούστε το λίγο. Και από αυτό που θα παίξετε τώρα έγινε και το τραγούδι που ακούσαμε. Ναι, ναι. Επαρετούμε. Αν το heaven. Δεν θα πιστέψετε τι άλλο έχει κάνει με το κλαρίνο του. Αυτό το χριστουγεννιάτικο που θα ακούσετε είναι όλο δικό του. Ακούστε το λίγο. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έτσι έγινε και το τραγούδι που ακούσατε. Ναι, ναι. Έχω τρελαθεί. Feliz Navidad. Ο συλλοδαρμός του κύριου Βασίλη Οικονόμου έρχεται να προσθεθεί σε νέα περιστατικά άνανδρης βίας. Τι λέτε, μωρέ! Ο Οικονόμου έπρεπε να τις έχει φάει νωρίτερα. Κι άλλες. Καλά του κάνανε. Και μερικοί έσπευσαν να πούνε ότι εγώ καλλιεργώ τη βία. Ποια βία? Εγώ καλλιεργώ τη βία. Έπρεπε να του ρίξουν κι άλλες. Έχω υποψηφιστεί ότι μέσα στο, όταν είχα το πρώτο δικαστήριο που βγήκα, έβαλα κάποιο κρατούμενο και μου είπε στα μαλλιά μου γιατί είχε βγει η ρίζα. Και για να περνάει η ώρα σου, ναι, και να ξέρει. Κάποιο κάποια στιγμή λέει: μην πείτε μέσα, γιατί εγώ βάλω στο κελί. Συγκρατούμενος άλλος εκεί, γιατί φτιάχνει τα μαλλιά του. You asked that question. Με έπιασε μια φορά αυτός ο τύπος, ο Γαβαλάς, και μου είπε: βάψε μου λίγο τη ρίζα, γιατί έχω δικαστήριο αύριο. Και εγώ την έβγαλα την πεταλούδα για να τον χαρακώσω, και αυτός είπε: α, τι καλά, πάρε μου και λίγο την ψαλίδα. Τελικά δεν περάσαμε κι άσχημα. Μου έδειξε πως βάφουν τη ρίζα με το ξανθό σαντρέ το 12-1 της Κόλεστον και μου υποσχέθηκε να γυρίσει να μου δείξει πως τη λήγουν τη χοντρή την Περμανάντ, γιατί με κούρασε το ίδιο. Συμμετοχή. Κυριολεκτικά, αφού ορισμένοι πήρα μαζί τους και το παραβάν. Κυρίες και κύριοι, τα ρεπορτάζ που δεν δείχνουν την πραγματικότητα. Ορισμένοι πήραν μαζί τους και το παραβάν. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Δεν είναι ορισμένοι, αλλά είναι ο...